Εσείς το θεωρείτε έγκλημα δηλαδή αυτό το... Κοιτάξτε, το θεωρώ έγκλημα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να το περιγράψει κανείς και το κάνω, δεν σας το κρύβω, με την ελπίδα ότι αυτό το έγκλημα ίσως και να μπορεί να αποτραπεί ακόμη. Πρόκειται για έγκλημα. Άφησε δεν... πάντως κάποιο παράθυρο ανοιχτό ο Υπουργός ότι μπορεί να αλλάξει λίγο Το λίγο δεν ωφελεί, πρέπει να αλλάξουν αρκετά και τουλάχιστον πρέπει να αλλάξουν εκείνα για τα οποία δεν υπάρχει ρητή υποχρέωση από το μνημόνιο. Δηλαδή ποια, κύριε καθηγητά? Δεν υπάρχει υποχρέωση από το μνημόνιο για να καταργήσουμε τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία. Με βλέπετε να επιμένω, διότι ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει ότι η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία του ΟΜΕΔ είναι το κλειδί. Είναι εκείνος ο θεσμός που επιτρέπει να υπάρχουν στη χώρα συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβει και ο κόσμος. Πολύ ευχαρίστως. Στη χώρα μας που δεν υπήρχε από παλιά κουλτούρα διαλόγου και συχνά και οι εργοδότες τα στείλωναν, αν θέλετε και η εργατική πλευρά δεν είχε ακριβώς και είχε μια διαλαξία πολλές φορές. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Το 1990 βρήκαμε ένα τρόπο με τον νόμο 1876, τον οποίο ψήφισαν όλα τα κόμματα της τότε Βουλής. Αυτό είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Όλα τα κόμματα της Βουλής, όλα. Και επιπλέον, ο νόμος αυτός στηρίχθηκε στη συνένεση και όλων των ενδιαφερομένων. Και εργοδοτών και εργαζομένων. Βρέθηκε λοιπόν ο εξής τρόπος. Αρχίζουν διαπραγματεύσεις, δεν τα βρίσκουν εργοδότες εργαζόμενοι, πηγαίνουν στη μεσολάβηση του ΟΜΕΔ, δεν τα βρίσκουν και εκεί παρόλες τις προσπάθειες του μεσολαβητή. Ο μεσολαβητής καταθέτει μία πρόταση προς τα μέρη που αν την υιοθετήσουν συνάπτεται συλλογική σύμβαση εργασίας. Μιλάτε για κλαδικές συμβάσεις, έτσι. Για όλες τις συμβάσεις. Για όλες τις συμβάσεις. Για όλων των ειδών της συμβάσης. Και για την εθνική. Εάν η εργοδοτική πλευρά απορρίψει την πρόταση του μεσολαβητή και τη δεχτεί η εργατική πλευρά, τότε αυτή η συμπεριφορά δίνει το δικαίωμα στην εργατική πλευρά να προσφύγει μονομερώς στη διαιτησία. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι και η εργοδοτική πλευρά θα καμφθεί στην αδιαλαξία της και θα θελήσει να κάνει τις αναγκαίες υποχωρήσεις ώστε να φτάσουν τα μέρη σε μια συμφωνία. Γιατί θα ξέρει από πριν ότι στο τέλος υπάρχει και ο διαιτητής, ο οποίος με απόφασή του μπορεί να υποκαταστήσει την ελλείψουσα βούληση των μερών. Mm-hmm. Αυτό το σύστημα, εξαιτίας και της ιδιοσυστασίας του συνδικαλισμού στην Ελλάδα, που είναι και εξαιρετικά ανίσχυρος, επιτρέπει να υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις. Χωρίς αυτό το κλειδί, δεν θα έχουμε ούτε συλλογική σύμβαση εργασίας, ούτε διαιτητική απόφαση, με αποτέλεσμα η διαπραγμάτευση από το συλλογικό επίπεδο να περνάει στο ατομικό. Εκεί που είχαμε δηλαδή συλλογική σύμβαση, τώρα θα έχουμε ατομική διαπραγμάτευση και ατομική σύμβαση εργασίας. Αυτό είναι τραγική εξέλιξη, γιατί ουδείς ατομικά έχει την εξουσία να επιβάλλει το παραμικρό. Το καταλαβαίνετε. Εννοείται, κύριε Οικονομέα, δεν είναι μόνο τραγική εξέλιξη, είναι ένας φοβερός αναχρονισμός που μας φέρνει πίσω σε εποχές όπου πραγματικά αποφάσιζε μόνος ο εργοδότης για τους όρους εργασίας. Και αυτή η εποχή είναι πολύ ειδικότερα, μακρινή. Ειδικότερα όταν οι στρατιές ανέργων περιμένουν έξω από την πόρτα του και παρακαλώντας να βρουν μια δουλίτσα, μπορεί να επιβάλλει ό,τι θέλει. Ο πολιτισμένος κόσμος έκανε μερικά βήματα προς τον περιορισμό της ελευθερίας του εργοδότη ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα. Όταν επενέβη με εργαλείο το νόμο, το κράτος, για να προστατεύσει τον μεμονωμένο εργαζόμενο. Τώρα ξαναγυρίζουμε σε μια κατάσταση όπου η ατομική διαπραγμάτευση θα πάρει το πάνω χέρι. Και το διεθνικό δικαίωμα. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, για να το πούμε πρακτικά, το καταλάβει ο κόσμος. Πες ότι κάθονται στο τραπέζι για ΣΕΣΕΒ να συμφωνήσουν. Και δεν συμφωνούν. Διαφωνούν. Μπορεί οποιοδήποτε υπαρχούσει τη διαιτησία. Μη υπαρχούσει τη διαιτησία σημαίνει ότι υπάρχει μπέρδεμα και δεν ξεκαθαρίζεται. Δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Οπότε το θέμα των ελάχιστων μισθών, τη ανειδίκευτη εργασία, θα είναι θέμα ατομική διαπραγμάτευση. Όπως και των ωρών εργασία ενδεχομένως. Τα πάντα, όλα τα ζητήματα. Των ωρών εργασία, εκεί υπάρχει ο νόμος ο οποίος θέτει ελάχιστα όρια προστασίας. Αλλά τηρουμένων αυτών των ελάχιστων ορίων προστασίας, και εκεί ο εργοδότης έχει το ελεύθερο χέρι να επιβάλλει τη βούλησή του. Και το πιο σημαντικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι την υποχρέωση αυτή δεν την επιβάλλει κανένα μνημόνιο. Αυτή είναι ελεύθερη επιλογή του κυρίου Λοβέρδου και της κυβέρνησης. Και από τους εργοδότες, η μόνη εργοδοτική οργάνωση που το ζητά και επιμένει σε αυτό είναι ο ΣΕΒ.